Πρώτα λεπτά στο παιχνίδι του Ερμή με τη Ρόδο. Κεφαλιά του τον Μπούζι, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 προβάδισμα για την ομάδα του Γιώργου Πετράκη. Πολύ νωρίς, πριν συμπληρωθούν 5 λεπτά αγώνα. Εδώ από το ωραίο φάουλ του Πρωτογεράκη, ο Τοπούζης με κεφαλιά νικάει τους πάντες στον αέρα και σημειώνει το πρώτο τέρμα της συνάντησης. Οι Ροδίτες τώρα αναπτύσσονται από αριστερά, η μπάλα θα φτάσει στον Κουρούπιτς, πάει με κεφαλιά, θα κάνει το πλασέ στα δίχτυα του Κόλια, ισοφάριση 1-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 32ο λεπτό με τον Κουρούπι, ξανά δω με ποιο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόλια για το 1-1. Ξανά η ομάδα της Ρόδου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Τσιβίλογλου ένα δυνατό σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, εντυπωσιακό τέρμα. Καταφέρνει ο έμπειρος μέσος να σκοράρει από πολύ μακρινή απόσταση και κάνει το 1-2 για την ομάδα του ανατροπή. Ψάχνει ο Ερμής στους διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά του το Πούζι στα δίχτυα, 2-2 ισοφάριση στο 80 για τον Ερμή που μπαίνει ξανά στη διεκδίκηση της νίκης. Με τον Τοπούζι να χρήζεται εκ νέου σκόρερ, εγγύηση για το σκοράρισμα. Είμαστε στις καθυστερήσεις, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Κεφαλιά του Ανιφαντάκη στα δίχτυα, 2-3, απίστευτη εξέλιξη. Ο Ερμής φέρνει τούμπα το μάτς με σκόρερ τον Βενιζέλο Ανιφαντάκη στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση. Πολύ δυνατό στον αέρα ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανατροπή στην ανατροπή. Τελευταίο σφύριγμα και νίκη για τον Ερμή που τον φέρνει στην πρώτη θέση μετά την ήττα του Εργοτέλη.